μια νέα μορφή παραεμπορίου που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ανυποψίας των πολιτών ανθεί τους τελευταίους μήνες σε χωριά της Ξάνθης. Όπως αναφέρει η εφημερίδα Δημοκρατία, Βούλγαροι γιατροί αλλά και ορισμένοι επιτίδιοι περνούν τα σύνορα με την Ελλάδα και προσφέρουν κατοίκων υπηρεσίες στην τιμή των 5 και 10 ευρώ. Εκτός από αυτό, πολλούν και φθηνά φάρμακα αμφίβολης ποιότητας, αν και δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία στον ιατρικό ή τον φαρμακευτικό σύλλογο Ξάνθης, στην τοπική κοινωνία αποτελεί κοινό μυστικό η δράση των Βουλγάρων γιατρών που παρέχουν φθηνές ιατρικές υπηρεσίες. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, Αναστάσιος Καραδέδος, ανέφερε ότι δεν έχουν γίνει επίσημες καταγγελίες, σημείωσε ωστόσο ότι σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες, Βούλγαροι οδοντίατροι και παθολόγοι αναζητούν πελάτες στην Ξάνθη, ενώ δεν αποκλείεται ορισμένοι από αυτούς να είναι απατεώνες και να μην διαθέτουν πτυχίο. Η Καβάλα δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, αλλά όχι, δεν έχει υποπέσει. Έχουμε καταγγείλει την περασμένη Παρασκευή στη συνέντευξη τύπου που δώσαμε στη Θεσσαλονίκη στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος μαζί με την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης, καταγγείλαμε το αντίθετο, ότι καρκινοπαθείς, και έγινε πέραστε στα μίντια, καρκινοπαθείς από την περιοχή μας, από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ένα συγκεκριμένο φάρμακο, πλατίνα λέγεται, φτηνό, δεν το έβρισκαν εδώ και κατέφυγαν είτε στην Κωνσταντινούπολη είτε στη Βουλγαρία. Αυτό καταγγείλαμε εμείς, αλλά γενικά αυτό είναι ενταγμένο μέσα στην, και στην πλανοδιακή ιατρική, αλλά και στον ιατρικό τουρισμό, ας το πούμε. Όπως υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας από την Καβάλα, αυτό είναι γνωστό, ότι επισκέπτονται τα σύνορα της Βουλγαρίας προκειμένου εκεί να έχουν μια αντιμετώπιση οδοντιατρική, γιατί είναι πολύ χαμηλότερες οι τιμές σε σύγκριση με την Καβάλα ή γενικότερα με την Ελλάδα. Τώρα, αυτό που μου λέτε είναι κάτι πρωτόγνωρο. Οφείλει και οι συνάδελφοί μου εκεί να το διερευνήσουν, γιατί ακριβώς αυτό ανοίγει τους ασκούς του αιώλου. Εμείς έχουμε καταγγείλει τον νόμο αυτόν του προηγούμενου υπουργού, του κ. Λοβέρδου, ο οποίος ήδη άνοιξε την πόρτα προκειμένου κάποιος γιατρός από έναν άλλον ιατρικό σύλλογο να πηγαίνει σε άλλον ιατρικό σύλλογο και να μπορεί να κάνει ιατρείο, εφόσον έχει πάρει την άδεια. Έτσι και εμείς στην Καβάλα έχουμε δώσει άδεια σε γιατρό γειτονικού νομού, νομότυπα, γιατί δεν μπορούμε να, εμείς τον νόμο τηρούμε, να κάνει παραδείγματος ιατρείο στο λιμένα της Θάσου. Αυτό όμως τώρα, γιατροί από τη γειτονική χώρα... Μάλιστα, χωρίς πτυχία αναφέρει, είναι φάρμακα τα οποία είναι αμφιβόλου ποιότητας, τα οποία υποτίθεται ότι έχουν την ίδια δράση με αυτά που έχουμε στην Ελλάδα και δεν τα βρίσκουμε. Είναι ακριβά. Λοιπόν, τώρα μου θυμίζετε, επειδή με τα φάρμακα έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία, ένα μεγάλο μέρος των φαρμάκων που διακινούνται και ιδίως από το διαδίκτυο είναι πλαστά. Αλλά και πρόσφατα είδαμε στο διαδίκτυο, σε μια πολύ μεγάλη δικιά μας σελίδα, το Υγεία.net, όπου ακριβώς ο Αμερικάνικος Οργανισμός Φαρμάκων κατήγγειλε ότι 10% των φαρμάκων που κυκλοφορούν είναι πλαστά. Άρα καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι ενταγμένα μέσα σε αυτό το πλάνο που σας περιέγραψα. Δηλαδή πλανοδιακή ιατρική, πλαστά φάρμακα, παράβαση των νόμων όσον αφορά την εντοπιότητα για την άσκηση της ιατρικής.